Από χθες, μετά από πολλή σκέψη και πολλή προσευχή, έκανα δύο αλλαγές στη διοίκηση της Μητροπόλεως μου. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ελευσίνος κύριος Δωρόθεος, που εκοπίασε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια και τα τελευταία χρόνια τον είχε κάνει η Εκκλησία μας βοηθό επίσκοπο της Μητροπόλεως Μεγάρων του Μακαριστού Γεροντά μας, παραιτήθη από τη θέση του Πρωτοσυγγέλου, θα έχει την πνευματική επίβλεψη και τον σεβασμό και την τιμή από όλους μας και την ευγνωμοσύνη μας και την αγάπη μας, και διόρισα στη θέση του Πρωτοσυγγέλου τον πατέρα Προκόπιο Γεωργίου. Τον πατέρα Προκόπιο τον γνωρίζω από τα μαθητικά του χρόνια και τον εξομολογώ από τότε. Μόλις πήγα πριν από 33 χρόνια, 35 στα Πετράλωνα, τον πρώτο που γνώρισα ως μαθητή ήταν ο τότε Απόστολος. Ήρθε κοντά μου και από τότε μέχρι σήμερα τον αξίωσε ο Θεός να γίνει κληρικός. Τον είχα μαζί μου και στην εφημέριο στο ναό που υπηρετούσα και δέχτηκε και με συνόδευσε μέχρι το καινούργιο μας σπίτι. Είναι άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης μου, είναι καλός κληρικός, αγωνιστής κληρικός. Αν δεν περνιέψω και το σπίτι μου θα πέσει να με πλακώσει. Και τον έβαλα στη θέση του Πρωτοσυγγέλου, που ξέρετε τι ευθυνοφόρος είναι αυτή η θέση του Πρωτοσυγγέλου και εκπροσωπεί πλήρως τον Μητροπολίτη. Επίσης, ο πατήρ Σίμων, αυτός ο αξιόλογος κληρικός και άνθρωπος, που ήταν και ιεροκήρυξ και γενικός αρχιερατικός επίτροπος, παραιτήθη στη θέσεώς του, έμεινε ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, που αυτό με αναπαύει και δοξάζω τον Θεό, που θα γυρίζει τις ενορίες και θα σπέρνει κάθε μέρα και ο Θεός θα ποτίζει και θα αυξάνει από πάνω τη σπορά του γέροντα. Και στη θέση του έβαλα τον αγαπημένο σε όλους μας, πατέρα Αλέξανδρο. Να σας το συστήσω. Από σήμερα ο νέος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως μου, ο πατήρ Αλέξανδρος, φαντάζομαι ότι η χαρά σας είναι μεγάλη και διπλή. Ήξερα από παλιά ότι τον αγαπάτε πολύ. Ήξερα από παλιά ότι δουλεύει σαν σκυλή στην καθομιλουμένη. Ήξερα από παλιά ότι αγαπάει πολύ όλους σας, όχι μόνο την ενορία του, αλλά όλα τα μέγαρα. Ήξερα από παλιά ότι είναι πολύ δραστήριος και πολύ δυναμικός ως χαρακτήρας και ως άνθρωπος. Είναι πανευλαβής κληρικός και έτσι αποφάσισα να του δώσω και αυτού αυτή την μεγάλη και περίφημη θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου. Γιατί σας τα λέω? Γιατί θέλω βοήθεια. Θέλω να προσεύχεστε πολύ για αυτά τα παιδιά. Είναι νέοι, νεότεροι και οι δυο και χρειάζονται πάνω απ' όλα φώτιση. Είχα γνωρίσει στα παιδικά μου χρόνια μια παπαδοπούλα, κόρη παπά, από Τυχείο. Κάθε πρωί λοιπόν σηκωνόταν η Ευαγγελίτσα, Θεός χωρέστηνε, σταύρωνε το μέτωπό της και έλεγε «Σταυρέ του Χριστού, στερέωσόν μου την διάνοια». Την έβλεπα μια, την έβλεπα δύο. «Ρε Ευαγγελίτσα, τι κάνεις, τι κάνεις?» «Αχ, Κώστα μου», μου έλεγε τότε, και εγώ μικρός ήμουν. «Είδα τη γιαγιά μου να έχει χάσει τα μυαλά της». Και τότε κατάλαβα την αξία που πρέπει να δίδουμε στο μυαλό μας.